Την Δωρίδα. Η Δωρίδα ήταν η περιοχή Ρόδος, Κόσκη, απέναντι μικρασιατικές ακτές. Αυτή ήταν η περίοδος που το Αιγαίο έγινε ελληνική θάλασσα, το Αιγαίο που απειλείται σήμερα τον 21ο αιώνα. Αιγαίο ανακριστονεύξουν ο πόντο όπως φαίνεται στο χάρτη. Το 658-657, σύμφωνα με τον Στράβωνα, Μεγαρείς ιδρύουν στον Βόσπορο μια πόλη ή μάλλον καταλαμβάνουν μια πόλη και την ονομάζουν Βυζάντιο, μια πόλη που ήδη υπήρχε, την ονομάζουν Βυζάντιο. Είναι ο ελληνικός κόσμος τότε στην περιοχή της Προποντίδας, αλλά και του Ευξήνου Πόντου, είναι αυτός που βλέπετε στο χάρτη. Απέναντι από το Βυζάντιο είναι η Χαλκιδόνα και στην έξοδο, στις Μεγάλες Πέτρες και ανατολικά είναι η Χιλή, και αναφέρομαι στη Χιλή γιατί έχουμε αρκετούς χιλιώτες εδώ στην περιοχή. Που χωνόταν μέσα Βυζάντιο. Το γεγονός αυτό της έδινε μόνιμη και συνεχή πρόσβαση στη θάλασσα, καθιστώντας ταυτόχρονα άπαρτη, όπως ακριβώς η Μίλητος, η άλλη βασίλισσα, η βασίλισσα της Ιωνίας. Εδώ είναι λοιπόν η περιοχή που χτίστηκε το Βυζάντιο, που όπως θα δούμε στη συνέχεια μετονομάστηκε σε Κωνσταντινούπολη. Αν δούμε τον χάρτη της Μιλήτου θα διαπιστώσουμε ότι υπάρχει απόλυτη ομοιότητα. Απλώς η Μίλητος ήταν ένα παραλληλόγραμμο χέρι μέσα στη θάλασσα, ενώ η Κωνσταντινούπολη είναι κάτι σαν τρίγωνο. Η Μίλητος ήταν και αυτή άπαρτη πόλη, επί 4 αιώνες συσσόρευσε απίστευτο πλούτο, 3 αιώνες, 4, απίστευτο πλούτο, και την κατέλαβαν οι Πέρσες το 499 μετά την Ιωνική Επανάσταση, με έναν τρόπο που θα έλεγα ότι μοιάζει με την άρρωση της Κωνσταντινούπολης. Ενώ η Κωνσταντινούπολη ήταν ήδη επί 3 και πλέον αιώνες πρωτεύουσα της Αυτοκρατορίας, εμφανίζεται ο προφήτης Μωάμεθ και το Ισλάμ, μια νέα θρησκεία που σε πρώτη φάση ενώνει και καθιστά σοβαρή απειλή τα αραβικά φύλλα που μέχρι τότε ήταν κατακερματισμένα στις ερήμους της αραβικής Χερσονήσου. Δυστυχώς, συσπηρώνει τα χριστιανικά δόγματα της λεγόμενης έφορης ημισελήνου, θα δούμε παρακάτω το χάρτη, που αποχωρίστηκαν με το Χαλκιδόνιο σχίσμα τον 5ο αιώνα μετά Χριστόν φυσικά. Ιτηθήκαμε τελικά στο Γερμού, έχασε το Βυζάντιο τότε οι αιρέσεις, ακριβώς επειδή είχε προηγηθεί το σχίσμα, το αντιχαλκιδόνιο σχίσμα, το Χαλκιδόνιο σχίσμα, και είχαν αποστρέψει το πρόσωπό τους από την Κωνσταντινούπολη, στην ουσία συμμάχησαν με τους μουσουλμάνους και γι' αυτό ήταν μία από τις κύριες αιτίες που οδήγησαν στην ήττα του Γερμού, του Ιερωνίακος ποταμού. Ήταν μια κοσμοϊστορική σημασία ήττα, για ποιο λόγο? Γιατί τότε το Ισλάμ από μια τοπική θρησκεία της αραβικής Χερσονήσου έγινε σταδιακά μια παγκόσμια θρησκεία. Κέρδισε την έφορη ημισέλινο, την έχασε το Βυζάντιο, όπου έχασε τα τείχη και η θάλασσα, ήταν το οχυρό της πόλης. Για να μπορέσει να ξεπεράσει αυτό το πρόβλημα, ήταν τείχη με μεγάλο εύρος, που δεν έπεφτε τα σημερινά δεδομένα, θα το δούμε στη συνέχεια, θεωρείται μέγιστο διαστάσιο. Τα κανόνια, όπως λέμε, κατασκευάζοντας την Αδριανούπολη με την τεχνική υποστήριξη του Ούρμπαν, του Ουρβανού, ο οποίος ενώ εργάστηκε στην οχύρωση της πόλης και ήξερε τις αντοχές των τυχών, αυτομόλυνση και άρχισε πια να εργάζεται για αεροδρομικό του Ουρβανού, γιατί δίνευαν οι ίδιοι πρώτα και μετά οι υπόλοιποι πολίτες και έδιναν πάντα την ίδια απάντηση. Ούτε μόνο στην Παΐου, λοιπόν, ούτε άλλου των κατοικούντων εν αυτοί. Κοινή γάρ γνώμη, πάντες αυτοπροαιρέτως αποθανούμεν και ου φυσόμεθα τη ζωή ημών. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό ήταν ανιστές, ούτε στους ξένους, ούτε στον οποιοδήποτε επιβολέα. Ο τελευταίος αυτοκράτορας
πως δεν έμενε πια καμιά ελπίδα, μαζί με τρεις έμπιστους ιστρολάστου, τον Δον Φραντζίσκο, τον ξάδελφό του Θεόφιλο Παλαιολόγου και τον Ιωάννη Δαλμάτη, όρμησε μέσα στο πλήθος των νεκρών και χάθηκε για πάντα. Ήταν ακριβώς τα ίδια φαινόμενα παρακμής και παθογένειας που χαρακτηρίζουν σήμερα το πολιτικό μας σύστημα πρόσφυγα και σήμερα. Δημογραφικό, προσφυγικό, μεταναστευτικό. Τι σημαίνει αυτό? Έχει αναλύσει κανείς τι σημαίνει το δημογραφικό, τι σημαίνει το προσφυγικό και το μεταναστευτικό για την τύχη και το μέλλον αυτού του τόπου?